Κώστας Χαλβατσιώτης. Έχει δίπλα του τον Δημήτρη Πινακά. Πάμε. Δημήτρη, είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν έκρινε ανεξαρτήτως ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα. Περισσότερο θέλατε να δείτε ποια είναι η ΑΕΛ σε αυτή τη διαδικασία της πίεσης των πολλών αγώνων μέχρι τώρα. Έτσι. Ποιο είναι το συμπέρασμα για σένα, δηλαδή ήταν μια καλή προσπάθεια από την ΑΕΛ? Σίγουρα ήταν μια καλή προσπάθεια και από τις δύο ομάδες. Πιστεύω και οι δύο ομάδες έκαναν αρκετές φάσεις, πάλεψαν. Άσχετα με το παιχνίδι δεν ήταν τόσο βαθμολογικό ενδιαφέροντος. Και οι δύο ομάδες δοκίμασαν σχήματα, παίχτες. Όπως είδατε, χρησιμοποιήσαμε άλλο σχήμα, νεαρούς παίχτες. Και πιστεύω πως τα πήγαμε πολύ καλά σήμερα. Είναι και η επόμενη ερώτηση. Αυτή η ευκαιρία που σας δίνει ο Μιχάλης Γρηγορίου, η διοίκηση ΠΑΕ, να παίξετε εσύ, ο Λουφάκης, ο Ηλιάδης. Νομίζω ότι είναι κατάλληλη στιγμή για να πάρετε αυτή την ευκαιρία και να ετοιμαστείτε για την επόμενη σεζόν. Έτσι. Σίγουρα ήταν καλή ευκαιρία αυτή. Ειδικά αφού εξασφαλίσαμε την παραμονή στην κατηγορία. Ο προπονητής μας δίνει τις ευκαιρίες και εμείς πρέπει να τις εκμεταλλευτούμε και να μείνουμε στο ρόστερ και να συνεχίσουμε την επόμενη χρονιά ακόμα καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.